δούμε την γράφη Κόντρα News που θα πάρετε το πρωί από τα περίπτερα, φίλες και φίλοι. Το πρωί της Πέμπτης. Για να δούμε το πρώτο σέλιδο, κύριε Καλοκαιρινέ. Αλέξη, τώρα ή ποτέ να φύγουμε από την Ευρωζώνη αν η Μέρκελ δεν σταματήσει τη λιτότητα και αν δεν διαγράψει το χρέος. Δεν θα αφήσουμε τους Γερμανούς να μας εκμεταλλεύονται για άλλα 100 χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, φίλες και φίλοι. Αλέξη, τώρα ή ποτέ να φύγουμε από την Ευρωζώνη αν η Μέρκελ δεν σταματήσει τη λιτότητα και αν δεν διαγράψει το χρέος. Δεν θα αφήσουμε τους Γερμανούς να μας εκμεταλλεύονται για άλλα 100 χρόνια. Άλλο θέμα, εντυπωσίασε τους Έλληνες ο Ομπάμα, παγκόσμιος πρεσβευτής για τα δίκαια, τις ομορφιές και την ιστορία της χώρας μας. Και πήρκε μανία η Γερμανία από τη στήριξη Ομπάμα στην Ελλάδα για τη μείωση του χρέους. Ένα θέμα που θα μπούμε αμέσως τώρα. Αφού καλησπερίσω το σύμβουλο έκδοσης Κυριακά της Κόντρα News, τον συνάδελφό μου, τον Σπύρο τον Σουρμελίδη. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Να μας πεις, το απόγευμα είναι η συνάντηση Ομπάμα-Μέρκελ. Ναι, ναι, είναι το απόγευμα η συνάντηση, συγγνώμη, Ομπάμα-Μέρκελ, ναι, ναι. Στο Βερολίνο. Ναι. Και θα ακολουθήσει συνάντηση και με άλλους σημαντικούς ηγέτες της Ευρώπης, του κυρίου Ομπάμα δηλαδή. Δείξτε τη φωτογραφία τώρα που μιλάει ο Σπύρος, με τον Γάλλο... Πιες λίγο νερό, Σπύρο μου. Ναι, ναι. Με τον Γάλλο πρόεδρο, τον κύριο Λαντ, ναι. Με την Τερέζα Μέη, την Βρετανίδα πρωθυπουργό, με τον Ιταλό πρωθυπουργό, τον Ματέο Ρέντσι, και με τον Μαριάνο Ραχώη, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Εκείνο που έχει σημασία, και νομίζω το έχουμε ξαναπεί εμείς, ότι δεν πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει όλο αυτό το ζήτημα επουδενή ελληνοκεντρικά και αθηνοκεντρικά. Επέλεξε την Αθήνα ο Μπαράκ Ομπάμα για να μιλήσει για παγκόσμια προβλήματα, και μέσα αυτά τα παγκόσμια προβλήματα είναι και η Ελλάδα, δηλαδή ρευστότητα, λιτότητα και ασφάλεια. Ναι, ναι. Μέσα αυτά τα προβλήματα είναι και το χρέος. Είναι το ελληνικό χρέος, αλλά δεν είναι μόνο το ελληνικό χρέος. Είναι και το ιταλικό χρέος και το αμερικανικό χρέος και γενικώς το χρέος φούσκα που έχει δημιουργηθεί. Η επίσκεψη του Ομπάμα λοιπόν ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή του για να στείλει ένα μήνυμα στην ίδια την Αμερική καταρχήν, λόγω και της πολιτικής αλλαγής εκεί, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν μια ομιλία στο τέλος μιας θητείας, αλλά το έχουμε ξαναπεί και αυτό, και στην αρχή μιας προσπάθειας για μια συμφωνία κατά των ανισοτήτων, μιας αναγκαίας δηλαδή αλλαγής που θεωρεί ο κύριος Ομπάμα, και όχι μόνο αυτός, ότι πρέπει να γίνει στο παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο. Και αυτό έγινε πάρα πολύ σαφές, τι προβλήματα δημιουργούνται πλέον από τις πολιτικές ελίτ και τις επιλογές τους στις εκλογές των ΗΠΑ. Γι' αυτό και μίλησε για αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης, για αλλαγή πολιτικής κατά των οικονομικών και πολιτικών ελίτ. Επέλαξε λοιπόν μια ευρωπαϊκή χώρα, την πιο ασθενή αυτή τη στιγμή, με περισσότερα διέξοδα από όλες τις άλλες, εμπνεόμενος από την ελληνική ιδέα τον πολίτη μέσα στη δημοκρατία και τον πολίτη, τον παγκόσμιο πολίτη που δεν υψώνει τύχη. Δύο επισημάνσεις. Μίλησε να πω ακόμα ότι το μονοπάτι της παγκοσμιοποίησης πρέπει να καλυτερεύσει. Έτσι το διατύπωσε πλέον ο κύριος Ομπάμα μπροστά και στα όσα λέει για την παγκοσμιοποίηση ο κύριος Τραμπ, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνουμε θέλει να τη σκίσει την παγκοσμιοποίηση, όπως και εμείς σκίζουμε τα μνημόνια επί 6 χρόνια. Λοιπόν, δύο επισημάνεις εγώ για να τελειώνω με το θέμα αυτό πριν πάμε στον κύριο Σόιμπλε. Πορεύεστε απέναντι στις πιθανότητες, είπε ο κύριος Ομπάμα, μέσα στα πολλά που είπε, αναφερόμενο στην Ελλάδα. Για όλα τα άλλα έχεις μιλήσει και θα μιλήσετε και αργότερα. Και η διαπίστωση αυτή, το πορεύεστε απέναντι στις πιθανότητες του κυρίου Ομπάμα, είναι μια πολύ σύντομη περιγραφή της ιστορίας μας και για τους Έλληνες και για την Ελλάδα. Και δείχνει ότι αναγνωρίζει την προσπάθεια και αναγνωρίζει πως αξίζει ο αγώνας, ακόμα και αν είναι κόντρα στις πιθανότητες. Και η δεύτερη επισήμανση είναι ότι ήρθε ένας ξένος ηγέτης, ο Αμερικάνος ηγέτης αυτή τη στιγμή, μέσα από μια μακρόχρονη διαδικασία, πολύμηνη και μακρόχρονη θα μπορούσα να πω διαδικασία προσέγγισης με την ελληνική ηγεσία, να αναγνωρίσει τους Έλληνες στη διαδρομή τους και το όσα υποφέρουν και τα όσα προσπαθούν να πετύχουν. Μην ξεχνάμε ότι ξεκινήσαμε ότι ήμασταν ο καρκίνος της Ευρώπης. Ήμασταν το έθνος των κακών που πρέπει συνεχώς να τιμωρείται από τους καλούς Γερμανούς και τους καλούς Βόρειους. Και ήρθε ο Ομπάμα να πει ότι αυτό το στερεότυπο είναι ένα λάθος στερεότυπο και ότι πρέπει να αλλάξει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελος και θα είναι διαχρονικό όφελος. Τώρα, ήρθε αργά. Αυτή είναι η φωνή που ακούγεται από διάφορους αναλυτές. Και από κάποιους ανθρώπους που παράγονται στην αντιπολίτευση. Πες μας για το Σόιμπλε, Σπύρο, γιατί αυτό θα πω τώρα. Ναι.
Ήρθε όταν το επέτρεπαν οι συσχετισμοί και την ώρα που στην Ευρώπη και στη, μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Φέτο διπλό, Νίκο, ναι. Πιστεύω ότι πράγματι η Γερμανία θα συνεχίσει να λέει όχι μέχρι το τέλος, ναι, ναι. Και για το χρέος και για την ελάφρυνση και για τη λιτότητα κτλ. Και δεν το λέει μόνο στην Ελλάδα, φάνηκε από τις σημερινές δηλώσεις, το λέει και στην Ιταλία, το λέει και σε άλλες χώρες. Μάλιστα. Και πηγαίνει λοιπόν ο Ομπάμα στο Βερολίνο, θα συζητήσει όλα αυτά και κυρίως με την κυρία Μέρκελ και με τους άλλους ηγέτες. Αν οι Γερμανοί δεν το αποδεχθούν, αν δεν αποδεχθούν δηλαδή σταδιακά, ακούστε, και μέτρα για την έλλειψη κατά της λιτότητας, αλλά και μέτρα που αφορούν την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την ελάφρυνση του χρέους, τότε μένει το ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μεγάλης και ανοιχτής σύγκρουσης με τη νέα Μάλιστα. Αμερικανική ηγεσία, τον κύριο Τραμπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει. Μισό δευτερόλεπτο, Εμίλη, μισό δευτερόλεπτο. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει μέτρα που, οικονομικά που θα πονέσουν την ευρωπαϊκή οικονομία και σημαίνει και πολιτικές διεργασίες που θα δημιουργήσουν ρήγματα και στην Ευρώπη των 19 στην Ευρωζώνη και των 28 της ΕΕ. Μάλιστα. Και μπαίνουμε σε μια χρονιά που είναι σημαντικές εκλογές και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Έτσι είναι. Ευχαριστώ ακριβώς. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Καλό βράδυ. Τι λέτε, κύριε καθηγητά, τι λέτε, κύριε Χιόνι. Κοιτάξτε, το θέμα του ελληνικού χρέους πλέον είναι καταλύτης, έτσι. Και δεν είναι καταλήτης όχι μόνο για το ελληνικό πρόγραμμα, αλλά είναι καταλήτης και γενικότερη τη στάση της Ευρώπης, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τη μεγάλη κρίση χρέους, την ανεμική ανάπτυξη που υπάρχει και όλα τα προβλήματα. Η συζήτηση που υπάρχει για την αναθεώρηση του χρέους προσκούει σε κάτι πολύ σημαντικό. Το μεγάλο μέρος του ελληνικού χρέους είναι δημόσιο χρέος. Άρα έχουμε απέναντί μας αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε τράπεζες, δεν έχουμε hedge funds, έχουμε τους Γερμανούς πολίτες, τους Αυστριακούς πολίτες, τους Σλοβαίνους πολίτες, ακόμα και η Μάλτα έχει συμμετάσχει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Αυτό ήταν το λάθος το οποίο έγινε το Μάρτιο του 2010 και το Νοέμβριο του 2010, όπου το χρέος έγινε δημόσιο πλέον, έτσι. Και αντιλαμβάνεστε σε πόσο δύσκολη θέση. Και προεξοφλώ από την αρνητική απάντηση και του κ. Σόιμπλε και τη κυρία Μέρκελ σήμερα το απόγευμα, στο πόσο δύσκολη θέση θα έρθουν να αναγνωρίσουν ότι έγινε αυτό το λάθος το Μάρτιο του 2012 και να πρέπει να περικόψουν, προσέξτε, όχι επί τη καθαρή παρουσαξία, που είναι σε ένα ομόλογο, με ένα ομόλογο μπορούμε να δουλέψουμε στην καθαρή παρουσαξία, να μειωθεί και έτσι οι ζημίες να βληθούν. Αλλά στην πραγματική αξία, εδώ μιλάμε για εγγραφές σε προϋπολογισμούς. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει σε αυτή τη φάση και πριν από τις γερμανικές εκλογές, πριν από τις γαλλικές εκλογές, πριν από τις οποιασδήποτε εκλογές έρθουν, έτσι. Άρα λοιπόν περιμένουμε πολλά θέματα από το χρέος μέχρι τουλάχιστον να γίνουν εκλογές. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι αυτή η μεγάλη κρίση που διαιωνίζεται ειδικά στη Νότια Ευρώπη θα συνεχιστεί και θα είναι όχι καταλήτης μόνο, αλλά θα λειτουργήσει διαλυτικά πλέον στην ΟΝΕ. Εγώ ξέρετε, είμαι πολύ επιφυλακτικός για, για το μέλλον της ΟΝΕ. Για το μέλλον της Ευρωζώνης. Για το μέλλον της ΟΝΕ. Ναι, ναι. Διότι φαίνεται πλέον ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Δεν έχει πολιτικές. Να σας πω κάτι. Το βαρύ πυροβολικό στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, ας πούμε, ήταν η ποσοτική χαλάρωση. Είδαμε μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δαπάνησε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο για την ποσοτική χαλάρωση. Το μεγαλύτερο μέρος της ποσοτικής χαλάρωσης πήγε στη Γερμανία, στη Γαλλία και σε χώρες που δεν χρειάζονταν την ποσοτική χαλάρωση. Δεν ήρθε σε εμάς και τελικά δεν είδαμε κανένα αποτέλεσμα. Ναι. Θα έπρεπε ήδη να ήμασταν, λέτε, στην ποσοτική χαλάρωση. Θα έπρεπε ήδη να ήμασταν. Θα έπρεπε ήδη να είμαστε σε ένα μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων καταρχήν, που θα μπορέσουν να βγάλουν την οικονομία. Γιατί δεν είμαστε? Εγώ σας θυμίζω ότι η ελληνική οικονομία είναι 44 μήνες σε αποπληθωρισμό. Αυτό σημαίνει μια συνολική σύψη της ελληνικής οικονομίας. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο μας διαφέρει. Γιατί δεν είμαστε στην ποσοτική χαλάρωση? Εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ας πούμε, δανείζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε με αρνητικά επιτόκια. Εκδίδει ομόλογα με αρνητικά επιτόκια. Αντιλαμβάνεστε πόσο εύκολο θα ήταν να δώσει χρήματα προκειμένου να επανακινηθεί η οικονομία. Γιατί να σας πω κάτι. Γιατί το κάνουν τότε? Γιατί το ξέρουμε. Θα σας πω. Ναι. Να σας πω κάτι. Για να βάλουμε τη συζήτηση σε ένα πιο λογικό πλαίσιο. Ναι, ναι. Οι οικονομίες από τότε σε βαθιά κρίση, όπως είναι η ελληνική οικονομία, δεν βγαίνουν ούτε με επιχειρηματικότητα, ούτε με μεταρρυθμίσεις, ούτε με ευνοϊκό προς τον ιδιωτικό τομέα περιβάλλον. Αυτά θα έρθουν όταν βγει η οικονομία από τη μονάδα εντατικής θεραπείας που είναι τώρα. Βγαίνουν με μεγάλα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων και με ποσοτική χαλάρωση. Αυτά δεν τα έχουμε τώρα. Και δεν τα έχουμε διότι υπάρχει μια κυρίαρχη αντίληψη ότι η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Με τη λιτότητα. Αυτός ο τρόπος δεν μας έχει βγάλει κάπου. Και είναι δεδομένο. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή αρχίζει και διδάσκεται πλέον σε αμερικανικά και σε βρετανικά πανεπιστήμια σαν περίπτωση αποτυχίας και η αναδιάρθρωση, οι δύο αναδιαρθρώσεις που κάναμε, τρεις, γιατί συγγνώμη, κάναμε και το Σεπτέμβριο του 2011 που δεν έγινε τελικά, αλλά και τα μνημόνια, είναι περιπτώσεις αποτυχιών. Όλα αυτά λοιπόν
περιμένουμε ότι θα υπάρχει μια ουσιαστική αλλαγή. Η αλλαγή αυτή προσκρούει σε μεγάλα πολιτικά διακυβεύματα που έχουμε μπροστά μας το 2017 με τις αλλεπάλληλες εκλογές και φοβάμαι ότι θα αργοπορήσουν. Η αργοπορία θα οδηγήσει διαλυτικά για την Ευρωζώνη. Έτσι. Να δώσω ένα κλίμα με δύο τίτλους. Ο Σόιμπλε είπε: Όποιος λέει για ελάφρυνση χρέους, κύριε Χιόνι, προσφέρει κακή υπηρεσία στην Ελλάδα. Συνεργάτης της Μέρκελ βγήκε στην Bild, σε αυτή την εφημερίδα της Γερμανίας, και είπε: Άδικος κόπος για Ομπάμα, αποκλεί από μείωση χρέους η Μέρκελ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ναι, να σας πω κάτι όμως. Παρακαλώ. Πρέπει να δούμε ποιος θα πληρώσει το 2019 που σταματάει. Ευχαριστώ, Σοφία μου, πολύ. Έρχονται μηνύματα, φίλες και φίλοι, καταιγιστικά. Ευχαριστούμε. Πρέπει να δούμε το 2019 ποιος θα μπορέσει να δώσει τα 16,2 δισεκατομμύρια. Τι είναι αυτό το 16,2 δισεκατομμύρια? Τα τοκοχρεωλήσα, το οποίο οφείλουμε να πληρώσουμε. Και το 2022 είναι 21 δισεκατομμύρια. Και το 2023 είναι 31. Και στο 2023 είναι 31. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποιος θα πληρώσει αυτό το πράγμα? Οι γερμανικές αποζημιώσεις δεν είναι διακρατικό χρέος? Νομίζω ότι είναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αποποιηθεί αυτό το ρίο. Εμείς έχουμε αποποιηθεί, δεν νομίζω ότι έχουμε αποποιηθεί. Νομίζω ότι εδώ και χρόνια έχουμε αποποιηθεί. Όχι, όχι, δεν έχουμε αποποιηθεί τίποτα. Απλώς δεν κουβεντιάζει κανείς τίποτα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ νομίζω ότι ήταν μέρος. Δεν κουβεντιάζει. Νομίζω ότι ήταν μέρος της συμφωνίας του Λονδίνου το 1953. Αλλά μπα περιπτώσει. Τα γερμανικά. Γερμανικές αποζημιώσεις. Γιατί γελάτε, κύριε Καπενάδη? Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσουμε το εξής. Το λάθος το οποίο έγινε στις προηγούμενες αναδιαρθώσεις και επιμένω σε αυτό το πράγμα είναι ότι δεν κάναμε αυτό το οποίο είπε ο Βασίλης Καπερνάρος. Δεν τοποθετηθήκαμε ποσοτικά στο τι περιμένουμε. Δηλαδή, τι περιμένουμε από τη συζήτηση της αναδιάρθρωσης του χρέους, η οποία θα γίνει εκ των πραγμάτων το Δεκέμβριο και το 2017. Ποιο είναι το ποσό που μπορούμε να πληρώσουμε ως τοκοχρεωλήσια τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα πολλά χρόνια. Είναι τα 15 δισεκατομμύρια, είναι τα 10 δισεκατομμύρια. Δεδομένου ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα κινηθεί κάτι μεταξύ 180 και 200 δισεκατομμύριων στην καλύτερη περίπτωση. Άρα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ο πύχης που να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο διεκδικούμε. Ο Ντάις, ακόμα... εσείς που τα ξέρετε, ο πρόεδρος του Eurogroup λέει στις 5 Δεκεμβρίου έχει το κρισιμότερο Eurogroup της χρονιάς. Και λέει ότι το χρέος θα μπει στο τραπέζι του Eurogroup στις 5 Δεκεμβρίου. Κοιτάξτε, ότι θα μπει, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Και μιλάμε για, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του. Τι θα βγει? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Όπως δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμα. Όχι, δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμα. Δεν υπάρχει βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Υπάρχει βιώσιμο χρέος και βιώσιμο χρέος είναι αυτό. Το βλέπετε συνολικά εσείς τώρα. Ναι, είναι το χρέος το οποίο μπορεί να εξυπηρετηθεί. Δηλαδή λέτε αυτό που λέει το Δουνουτού εσείς. Ότι πρέπει να γίνει μια γενική τακτοποίηση άσχετα από πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Α αρχίσει να εφαρμόζεται μετά τις εκλογές της Γερμανίας. Αυτό λέει το Δουνουτού. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε όγκο χρέους είναι η δεύτερη ή τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο. Έτσι. Άρα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση, γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ούτε πρόγραμμα σταθεροποίησης, ούτε έξοδος στις αγορές, ούτε επιχειρηματικότητα, ούτε αισιοδοξία για το μέλλον, όταν επικρέμεται αυτό το τεράστιο χρέος. Ούτε ποσοτική χαράδοση δεν μας δέχονται να πούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική ρύθμιση. Όλα αυτά τα ημίμετρα τα οποία κάνουμε τώρα από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν μας έχουν οδηγήσει κάτι. Μάλιστα. Και δεν μας έχουν οδηγήσει γιατί δεν έχουμε δει, δεν έχουμε βάλει τα δάχτυλα από τον τύπο των ύλων να προσδιορίσουμε ακριβώς ποσοτικά τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Στίγκλιτς, φίλες και φίλοι, λέει ότι η καθυστέρηση στο χρέος, την υπόθεση χρέους, κύριε Μανουηλίδη, έχει πολύ μεγάλο κόστος. Σας διάβασα και τίτλους πριν. Τι λέει ο Σόιμπλε, από τώρα προετοιμάζουν την κατάσταση. Ας περιμένουμε λίγο. Λίγες ώρες είναι μέχρι τις 5 το απόγευμα να δούμε τι θα πει η κυρία Μέρκελ στον κύριο Ομπάμα. Τι λέτε? Καταρχάς, θα ξεκινήσω από το ότι πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας επέμεναν για χρόνια ότι το χρέος είναι και διαχειρίσιμο και διώσιμο. Μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Αυτό δεν πρέπει να διαφεύγει από τη συζήτηση. Και γιατί το 2015 υπογράψατε ήταν βιώσιμο, όταν πήγατε να ζητήσετε τα χρήματα, να κάνετε διαπραγμάτευση? Κύριε Καραγκούνη... Γιατί, εξηγήστε στον κόσμο. Να αφήσουμε τις γιατί... Από την πρώτη αρχή εμείς λέγαμε ότι το χρέος δεν είναι... Γι' αυτό υπογράψατε ότι είναι βιώσιμο. Δεν είναι σας φέρω, να σας φέρω την υπογραφή του κύριου Βαρουφάκη λοιπόν, τότε. Εντάξει, τώρα νομίζω θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά και όχι... Επειδή μιλάμε σοβαρά για μην μιλάμε τώρα βρούμπες. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, μιλάμε σοβαρά τώρα. Όσον αφορά τις διεκδικήσεις από τις αποζημιώσεις, αυτό με άλλον τρόπο τέθηκε στη δημόσια δήλωση χθες από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Τέθηκε. Λέγοντας, τέθηκε, ναι. Έτσι, για την περίπτωση του 53. Άρα εμείς σταθερά έχουμε γραμμές που πρέπει να είναι σεβαστές από ανθρώπους που έχουν αντίληψη της ιστορικότητας των πραγμάτων και αναφέρομαι και στο Σόιμπλε, κυρίως στο Σόιμπλε, γιατί πηγαίνει για τρίτη αυτοκτονική συμπεριφορά η Γερμανία. Δύο φορές αυτοκτόνησε αφού
μακέλεψε τον κόσμο. Η τρίτη φορά είναι αυτή που γίνεται με την Ελλάδα και όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με την νότια ζώνη της Ευρώπης. Μάλιστα. Και επιτέλους, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι με επιμονή, με σταθερότητα, έχει δημιουργηθεί επιτέλους ένας άξονας αμφισβήτησης αυτής της καταστροφικής πολιτικής του Σόιμπλε. Και έρχομαι τώρα στο θέμα της επίσκεψης. Έχουμε καθημερινά πολιτικά γεγονότα. Κάποιες στιγμές δημιουργούνται ιστορικά γεγονότα και εν προκειμένου η επίσκεψη και η τοποθέτηση του Ομπάμα σε θέματα που αφορούν την Ελλάδα, την Ευρώπη, τον κόσμο και με μεγάλη δόση αυτοκριτικής, γιατί πίσω από τα λεγόμενά του υπήρχε και το στοιχείο της αυτοκριτικής και εκεί είναι η γενναιότητα, γιατί η γενναιότητα μετριέται με το ποσό της αλήθειας που μπορεί να εκπέμψει ή να δεχθεί ένα άτομο. Και εν προκειμένου αυτό έγινε. Η χθεσινή τοποθέτησή του και η σημερινή έδειξε τρία πράγματα. Πρώτα, είναι γεγονός και δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση ότι για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια καταγγελίας ενός λαού αποδόθηκαν εύσημα όχι μόνο για την αρχαιότητα αλλά για την παρούσα κατάσταση. Το να επικαλεστεί στο λόγο του το αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας, να πάρει ένα στοιχείο της ζώσας νεοελληνικής πραγματικότητας, νομίζω είναι ένα στοιχείο που δεν πρέπει να το παραβλέψουμε, όπως επίσης και τον ύμνο στον ελληνικό λαό για τη στάση του στο προσφυγικό. Μάλιστα. Έχουμε ιδιαίτερη, δηλαδή χωρίς καμία προσπάθεια, έχουμε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο προμοτάρισμα στον τουρισμό. Αυτή η εικόνα που έπαιξε με τον Ομπάμα στην Ακρόπολη είναι νομίζω η κορυφαία προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Είναι γεγονός αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι γεγονός. Είναι το γεγονός ότι κατέθεσε μια άποψη σταθερή για το ότι η Ελλάδα είναι νησίδα ασφάλειας, νησίδα δημοκρατικότητας, νησίδα σε τελευταία ανάλυση χρήσιμη. Και τέλος να πω ότι το τρίτο πεδίο της παρουσίας του Ομπάμα και όσων δείξτε τον κύριο Εμμανουλίδη με τον κύριο Καραγκούνη παρακαλώ. Όσα ναι. Εδώ διανύφθηκαν είναι και το γεγονός ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας και η κυβέρνηση βγήκε ενισχυμένη υπό την άποψη πια ότι ένας άνθρωπος που 2 χρόνια κοντά βρίσκεται στα πολιτικά πράγματα του τόπου ως κυβέρνηση έφερε επαφές με Πούτιν, αλλεπάλληλες, με Κινέζους και με φιλοξενία του Ομπάμα όταν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι η τέταρτη παρουσία και φιλοξενία ηγέτη του αμερικανικού έθνους. Αυτό δείχνει ότι τελικά δεν είμαστε απομονωμένοι απέναντίας μέσα από μία πολιτική στις διεθνείς μας σχέσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μανουλίδη. Μας θυμίσατε την ωραία την κουβέντα που είπε αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας, είναι έτος ελίτη το 2016 και χθες ο πρόεδρος Δημοκρατίας είπε στο λόγο του μίλησε μονάτε τη χώρα μου. Και βέβαια ναι, έγινε και αναφορά ακριβώς, ναι, έγινε και ένα... από τον κύριο Παυλόπουλο. Κλείνοντας λοιπόν, θα πω το εξής μόνο, ότι έναντι όλων αυτών των πραγμάτων είχαμε το δεν είχε καλή στάση στο γεύμα ο Τσίπρας, δηλαδή έλεος μέχρι πού μπορεί να υποβαθμίζεται ο πολιτικός λόγος. Δεν μας ενδιαφέρει λόγος. Και τόσο κύριε Μαρδίδη, όχι, το χρόνο, δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει, αλλά αυτό κατατέθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παύλου, κατατέθηκε κύριε Καραγκούνη. Από πολιτικούς. Εσείς πώς αξιολογείτε, πώς αποτιμάτε η Νέα Δημοκρατία, πώς αποτιμάει την επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα, στην Ελλάδα? Πάρα πολύ θετικά. Παρακαλώ. Εμείς είπαμε δεν ανακαλύψαμε τώρα την Αμερική. Ναι. Εμείς πιστεύαμε πάντα σε αυτή τη συνεργασία, τη στρατηγική συνεργασία. Mm-hmm. Άλλοι και έκαναν τις αμερικανικές σημαίες και βγαίναν και έκαναν διαδηλώσεις. Τώρα οι όψιμοι υποστηρικτές του κυρίου Ομπάμα ή της Αμερικής, δεν ξέρω, ας μιλήσουν αυτοί. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε λίγο για τη ρύθμιση του χρέους που αυτό έχει μια. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό, ναι. Ακούστε τώρα ποιο είναι το αφήγημα της κυβέρνησης. Τι λέει.
να ρυθμίσουμε το χρέος, να δούμε τελικά πώς θα γίνει αυτό. Μάλλον θα πανέλθω σε αυτό. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσουμε να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, δηλαδή στο QE, ναι, ναι. Το οποίο τι θα φέρει? Θα μπορέσει να ρίξει τα spreads, ώστε να μπορέσει η χώρα να βγει στις αγορές. Σωστό. Αυτό είναι το αφήγημα. Σωστό. Πότε το είχαμε πετύχει αυτό? Το 2014. Όλα αυτά που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση κάποια στιγμή το 2017, εάν αποφασίσει ο κύριος Ντράγκη, η κυρία Μέρκελ ή ο κύριος Σόιμπλε να πάμε σε ελάφρυνση του χρέους, θα έχει ως αποτέλεσμα να γυρίσουμε πίσω στο 2014. Που όπως θυμάστε, κύριε Μανουηλίδη, βγήκαμε δύο φορές στις αγορές. Ονειροφαντασκές ήταν, κύριε Καραγκούνη. Βγήκαμε δύο φορές στις αγορές, δοκιμαστικά, όπως θέλει ο κύριος Τσίπρας να βγει το 2017, με 4,75 την πρώτη έκδοση, που είχαμε 21 δισεκατομμύρια ευρώ προσφορά, και 3,75 στη δεύτερη. Λοιπόν, προσέξτε δηλαδή τι έχει χάσει αυτή τη στιγμή η χώρα. Και σας μίλησα επίτε, σας είπα, για την βιωσιμότητα του χρέους που πράγματι επικαλέστηκε το Μάρτιο του 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ουσία, εμείς τι θέλαμε να κάνουμε, κύριε Λιάτσο? Εμείς με το πρώτο κούρεμα χρέους που έγινε το 2012, κοντά στα 125 δισεκατομμύρια ευρώ, 105 δισεκατομμύρια και στη πρώτη φάση, και βέβαια 20 δισεκατομμύρια με το buyback στη συμφωνία του Δεκεμβρίου του 2012, προσπαθήσαμε να φέρουμε έτσι τα πράγματα, ώστε τα πλεονάσματα που τότε μας κατηγορούσαν, που έπρεπε να πιάσουμε, να είναι δημοσιονομικά. Δηλαδή, να καλύπτουμε με τους τόκους, δηλαδή, που πρέπει να πληρώσουμε για το έλλειμμά μας, αλλά και για τους τόκους που πρέπει να πληρώσουμε για τα δάνειά μας. Τους τόκους δηλαδή των δανείων και τα έλλειμματά μας. Αυτά είναι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Αν είχαμε πετύχει αυτό που ήμασταν πολύ κοντά να το πετύχουμε, το είχαμε πετύχει στην ουσία, θα μπορούσαμε να είχαμε βγει στις αγορές, γι' αυτό είχαμε την πιστολιτική γραμμή στήριξη τότε. Το λέω. Ναι, αν μας είχατε αφήσει. Δεν μας αφήσει. Εντάξει, δεν μας αφήσει, γι' αυτό έχουμε τώρα αυτά τα μέτρα που πληρώνουμε. Θα μπορούσε η χώρα επιτέλους να είχε φύγει από το μνημόνιο, όπως έχουν φύγει όλες οι χώρες, η Πορτογαλία, η Κύπρος, ναι, όλες, ναι, η Ιρλανδία, ναι, 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 ναι. Και να μπορούμε επιτέλους να πληρώνουμε τα δάνειά μας, με την πρόσβαση αγορές να πληρώνουμε τις λήξεις ομολόγων που ανέφερε νωρίτερα και ο κύριος Χιόνης, χωρίς να χρειάζεται να παίρνουμε νέα δάνεια και νέα μνημόνια. Μάλιστα. Και τώρα βρεθήκαμε με 86 δισεκατομμύρια ευρώ στο κεφάλι, αυξήσαμε πάλι το χρέος. Τρίτο μνημόνιο. Και προσέξτε! Ναι. Η οποιαδήποτε ελάφρυνση του χρέους που είχαμε πει από τον Νοέμβρη, από το Νοέμβρη του 12, τι θα μας έδινε, τι δυνατότητα θα μας έδινε? Να έχουμε μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο. Να μπορούμε να μειώνουμε φορολογίες, να μπορούμε να θεραπεύουμε τα όσα δεινά είχε υποστεί τα τελευταία χρόνια η χώρα. Αυτή τη χρυσή ευκαιρία που προσπαθήσαμε μέσα σε δύο χρόνια, ένα το δικό μας το μνημόνιο, λοιπόν, έλεγε τον Ιούνιο του 16, μια στιγμή, γιατί, να το πω, ναι. Μια στιγμή να το πω, δεν μας άφησαν να το ολοκληρώσουμε και τώρα βρισκόμαστε να προσπαθούμε το 17 να γυρίσουμε πίσω το 14, εάν και εφόσον ο κύριος Ντάιζεπλουν και η κυρία Μέρκελ μας κάνει μια βραχυπρόθεσμη ελάφρυνση του χρέους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καπερνάρε, ακούστε. Παρακαλώ. Για να μην σας διακόψω, θα πάω στις διαφημίσεις. Θα έχετε άπλο το χρόνο, τοποθετηθείτε σε όλα τα θέματα. Πολύ ευχαριστώ. Σας διαβάσω και ένα μήνυμα. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρει για την ευαισθησία που έχετε. Πολύ ευχαριστώ. Κύριος Βασίλης από τη Ραφίνα. Είμαι 74 ετών, λέει, σήμερα που μιλάμε. Είχα δάνειο 60.000 ευρώ. Το 10 έβαλα υποθήκη τριόροφο αξίας 900.000 ευρώ και γεια σας. Το έχασε το ακίνητο. Δηλαδή, σε άλλους κάνουμε ρυθμί. Πολλοί Έλληνες τέτοιοι. Μα το λέω, είναι ένα παράδειγμα και έχασαν ενδεικτικό της πλειοψηφίας των Ελλήνων που έχουν δάνεια στις τράπεζες. Δευτερόλεπτα. Παρακαλώ. Συνεννόηση του διευθυντή του καταστήματος, του πιστωτικού ιδρύματος, με τα κοράκια και με κομπίνες στους πληστηριασμούς να παίρνουν τέτοια ακίνητα πάρα πολύ φτηνά. Για πλάκα. Ενέχονται. Για πλάκα. Αν λειτουργούσε αυτό το κράτος, έπρεπε να είναι μια ακτίνα του κοριδαλού γεμάτη με. Γι' αυτό λέτε για την Τράπεζα της Ελλάδος, ε? Η Τράπεζα πάλι είναι ανύπαρκτη. Είναι ιδιωτική τράπεζα. Ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη. Η τιτουλάριος είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Η μοναδική που είναι και άλλωστε στο ταμπλό του χρηματιστηρίου. Καμία άλλη τράπεζα κράτους δεν είναι στο ταμπλό χρηματιστηρίου. Μόνο στην Ελλάδα σημαίνουν αυτά. Ούτε στην υποσαχάρια Αφρική. Ποια Τράπεζα της Ελλάδος? Υπάρχει Τράπεζα της Ελλάδος. Για φιγούρα είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις. 2 λεπτών επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι.